άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Είπατε ότι δημιουργούμε τοξικότητα με το λόγο μας. Εσείς νομίζατε ότι ο λόγος σας ήταν τριανταφυλλένιος, αυτό μας λέτε. Τριανταφυλλένιος ήταν ότι μας λέγατε για ψεύτες συνεχώς. Τι είναι αυτό το πράγμα που συνεχώς μας λέτε ότι εμείς κάνουμε τοξικό λόγο και έχετε αυτό το ύφος και τον τρόπο να μιλάτε και να μας λέτε ο ψεύτες. Και σας λέω, αν θέλετε να μην είναι τοξικός ο λόγος, γιατί δεν απαντάτε και δεν είσαστε ενημερωμένος για τη συζήτηση. Στη συζήτηση στις επιτροπές εξηγήσαμε πρώτον κάτι που δεν γνωρίζετε, ότι δεν μπορεί να υπάρχει υπεραπόδοση μην πληρώνοντας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν γίνεται λογιστικά. Εξηγήσαμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή υπεραπόδοση στα δημοσιονομικά με αύξηση των προθέσμων. Τα εξηγήσαμε όλα αυτά, τα ξέρει ο κύριος Σταϊκούρας, έπρεπε να σας έχει ενημερώσει. Εξηγήσαμε πόσα χρήματα πήραμε από την αύξηση του ΕΦΚΑ λόγω αύξηση της απασχόλησης. Εξηγήσαμε πόσα χρήματα πήραμε από τα 400 εκατομμύρια που πήραμε λόγω της εθελούσιας αποκάλυψης. Εξηγήσαμε ότι το Δουνουτού, και το ξέρετε γιατί και εσείς έχετε διαπραγματευτεί, πάντα υποτιμάει την απόδοση των μέτρων. Νομίζετε ότι δεν είμαστε μέσα σε κάποια διαπραγμάτευση και δεν υπάρχει το μνημόνιο. Γιατί δεν μπορείτε, αντί να έρχεστε εδώ και να λέτε ότι είμαστε ψεύτες συνεχώς, να κάνετε μια συζήτηση πάνω στα πραγματικά δεδομένα και τι θα κάνετε εσείς. Και γιατί δεν μας λέτε, αφού θέλετε να μειώσετε τους φόρους από νοσοκομεία, από την παιδεία, από πού θα τα μειώσετε? Σας έχω προκαλέσει εδώ και 1-2 μήνες που λέτε για μείωση φόρων. Από πού θα έρθουν αυτά τα λεφτά? Ούτε μια φορά. Φαντάζουμε ότι θα είναι η ιστορία τα 30 χρόνια που ακούμε, ότι θα δώσουμε στους πλουσίους, θα κάνουμε ανάπτυξη και σιγά σιγά θα κατεβεί και στους φτωχούς. Έχετε καταλάβει γιατί πάει καλά η Λεπέν? Έχετε καταλάβει γιατί πάει καλά η Βίλντερς? Ο Βίλντερς. Έχετε καταλάβει γιατί έχει πάει ο Τραμπ? Γιατί αυτή η στρατηγική που μειώνουμε μόνο τους φόρους και δεν κοιτάμε τα νοσοκομεία των ανθρώπων, δεν κοιτάμε την παιδεία, δεν κοιτάμε την ασφάλεια στα σχολεία και το κάνουμε από πίσω μόνο ότι μιλάμε για τα εξάρχεια, αυτή είναι που έχει φέρει αυτό το τέλμα. Και αντί να ειρωνεύεστε, κάποτε να μας πείτε, έχουμε πρόγραμμα που θα μειώσει τα σχολεία, θα μειώσει την παιδεία. Γιατί οι φίλοι σας στο Δουνουτού θεωρούν ότι είναι δύσκολοι οι στόχοι, γιατί έχουμε παρακόψει δαπάνες από τα σχολεία και την παιδεία και βάζουν μέσα στους υπολογισμούς τους μια αύξηση των δαπανών. Εσείς μπορείτε να μας πείτε κάποια στιγμή, εσείς που δεν είσαστε λαϊκιστές και είσαστε ρεαλιστές, από πού θα έρθουν αυτές οι μειώσεις? Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Αυτή είναι η τελευταία μου λέξη, γιατί χωρίς αυτό σας επιστρέφω και το λαϊκισμό και σας επιστρέφω το ψέμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ την Πρόεδρο.